και απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητα του Θεού. Ώστε το να λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς, είναι σαν να λέμε ότι ο ίδιος κρίνει το φως του από τους τυφλούς. Κεφάλαιο 151. Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Επειδή τίποτα άλλο δεν είναι η ευσέβεια παρά να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, και αυτό είναι γνώση του Θεού, να μην έχει διβαριστόνο, να έχει σοφροσύνη, να είναι πράος, ευεργετικός, όσο μπορεί κοινωνικός, ειρηνικός και όλα όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. 152. Η γνώση και ο φόβος του Θεού θεραπεύουν τα πάθη που προξενεί, συντυχεί η ύλη. Όταν η ύλη δεν γνωρίζει το Θεό, τα πάθη μένουν αθεράπευτα και προκαλούν το σάπισμα της ψυχής. Σαν να έχει χρόνια αγιάτρευτη πληγή, η ψυχή σαπίζει από την κακία. Πράγμα για το οποίο είναι ανεύθυνος ο Θεός, γιατί έχει δώσει γνώση, εμπειρία και επιτυχιότητα στους ανθρώπους. 153. Τον άνθρωπο τον έχει γεννήσει ο Θεός από γνώση, εμπειρία και επιτυχιότητα, γιατί φροντίζει να τον καθαρίσει από τα πάθη και τη συναισθηματική κακία και επειδή θέλει να μεταβάλει τη θνητότητα σε αθανασία λόγω της αγαθότητάς του. 154. Ο νους που κατοικεί μέσα στην καθαρή και φιλόφιλη ψυχή βλέπει το Θεό πραγματικά σαν τον αγέννητο και αόρατο, τον ανέκφραστο, τον μόνο καθαρό για όλους και όσους είναι καθαροί στην καρδιά. 155. Στεφάνια αθανασίας και αρετή και σωτηρία του ανθρώπου είναι να υποφέρει με χαρά και ευχαριστία τις συμφορές που του τυχαίνουν. Το να κυριαρχεί στο θυμό, τη γλώσσα, την κοιλιά και να απέσει από οι δομές, αυτά γίνονται μεγάλη βοήθεια στην ψυχή. 156. Η πρόνοια του Θεού είναι που συγκρατεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος στον κόσμο από που να απουσιάζει η πρόνοια του Θεού. Πρόνοια είναι αυτοδύναμος λόγος του Θεού, ο οποίος διαμορφώνει την ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι ο δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Γιατί η ύλη δεν μπορεί να τακτοποιηθεί χωρίς τη δημιουργική δύναμη του λόγου, που είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. 157. Η επιθυμία που προέρχεται από τις επιθυμίσεις είναι η ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή όταν είναι μέσα στην κακή επιθυμία αγνοεί τον εαυτό της ότι είναι πνοή του Θεού και έτσι οδηγείται στην αμαρτία χωρίς να συλλογίζεται η ανόητη της μετά θάνατον τιμωρίες. 158. Πολύ μεγάλη και αγιάτρευτη ασθένεια της ψυχής και καταστροφή της είναι η αθεία και η φιλοδοξία γιατί η επιθυμία του κακού στερεί την ψυχή από το αγαθό. Αγαθό είναι το να κάνει ο άνθρωπος πλουσιοπάροχα όλα τα καλά, όσα είναι αρεστά στο Θεό των όλων. 159. Μόνο ο άνθρωπος είναι δυνατό να δεχθεί τον Θεό, επειδή μόνο στον άνθρωπο μιλάει ο Θεός τη νύχτα με όνειρα, την ημέρα με το νου και με όλα τα μέσα προλέγει και προμηνεί τα μέλλοντα αγαθά σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι άξιοι του. 160. Τίποτα δεν είναι δύσκολο σε εκείνον που πιστεύει και θέλει να εννοήσει τον Θεό. Αν τώρα θέλεις επιπλέον να τον δεις, βλέπει την ευπρέπεια και ευταξία και την πρόνοια όλων όσα έγιναν και γίνονται διαμέσου του λόγου του. Και όλα για χάρη του ανθρώπου. 161. Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακίες και αμαρτήματα. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα της ψυχής και αρέσει στον Θεό να μην υπάρχει κακία στον άνθρωπο. 162. Όνομα είναι το διακριτικό σημείο ενός από τα πολλά. Γι' αυτό είναι ανοησία να νομίζουμε ότι ενώ ο Θεός είναι ένας και μόνος, έχει και άλλο όνομα. Γιατί η λέξη Θεός σημαίνει τον άναρχο, που δημιούργησε τα πάντα για τον άνθρωπο. 163. Εάν γνωρίζεις ότι έχεις κάνει πονηρές πράξεις, απόκοψέ τις από την ψυχή σου με την ελπίδα ότι θα κάνεις καλές πράξεις. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. 164. Γνωρίζει τον Θεό και γνωρίζεται από τον Θεό ο άνθρωπος, εκείνος που προσπαθεί να είναι αχώριστος από τον Θεό. Και αχώριστος του Θεού γίνεται αυτός που είναι σε όλα ενάρετος και απέχει από κάθε ειδονή. Όχι γιατί δεν έχει τα μέσα να την απολαύσει, αλλά γιατί το θέλει ο ίδιος από εγκράτεια. 165. Κάνε καλό σε εκείνον που σε αδικεί και θα έχεις φίλο τον Θεό. Σε κανένα μην κατηγορείς τον εχθρό σου. Κάνε πράξη με επιμέλεια την αγάπη, τη σοφροσύνη, την υπομονή, την εγκράτεια και τα παρόμοια. Αυτή είναι η γνώση του Θεού. Να τον ακολουθείς με τα ταπεινοφροσύνη και τα όμοια. Αυτά δεν είναι έργα των τυχόντων, αλλά των στοχαστικών ψυχών. 166.
για εκείνους που τολμούν με ασέβεια να λένε έμψυχα τα φυτά και τα λάχανα, γράφω το παρόν κεφάλαιο, για τους απλούστερους προς πληροφορία τους. Τα φυτά έχουν ζωή φυσική, αλλά δεν έχουν ψυχή. Λογικό ζώο λέγεται ο άνθρωπος γιατί έχει νου και μπορεί να δεχθεί την επιστήμη και τη γνώση. Τα άλλα ζώα, όσα ζουν στη γη ή στον αέρα, έχουν φωνή, γιατί αναπνέουν και έχουν ζωή. Και όλα όσα μεγαλώνουν, πεθαίνουν, είναι ζώα. Επειδή ζουν και μεγαλώνουν, αλλά ψυχή δεν έχουν. Τέσσερα είδη ζώων υπάρχουν. Αλλά από αυτά είναι αθάνατα, άλλα από αυτά είναι αθάνατα και έμψυχα, όπως οι άγγελοι, άλλα έχουν νου και ψυχή και πνοή, όπως οι άνθρωποι, άλλα έχουν πνοή και ψυχή, όπως τα ζώα, άλλα έχουν μόνο ζωή, όπως τα φυτά. Και η ζωή προκειμένου για φυτά νοείται χωρίς ψυχή και πνοή και νου και αθανασία. Ενώ όλα τα άλλα χωρίς ζωή δεν μπορούν να υπάρξουν. Κάθε ψυχή ανθρώπου κινείται αδιάκοπα από τόπο σε τόπο. Κεφάλαιο 167. Όταν σου έρθει στο νου μια φαντασία ειδονής, πρόσεχε να μην σε παρασύρει αμέσως. Κάνε μια μικρή αναβολή και θυμίσου το θάνατο. Και ό,τι καλύτερο είναι να έχεις τη συνείδηση ότι νίκησες αυτήν την ψεύτικη ειδονή. 168. Όπως η γέννηση του ανθρώπου συνοδεύεται από το πάθος, γιατί ό,τι γίνεται στη ζωή συνοδεύεται από τη φθορά, έτσι και στο πάθος υπάρχει η κακία. Μην πεις λοιπόν ότι δεν μπορούσε ο Θεός να κόψει την κακία. Αυτά τα λένε οι ανέστητοι και μωροί. Δεν ήταν λοιπόν ανάγκη να αποκόψει ο Θεός την ύλη, γιατί τα πάθη αυτά είναι πάθη της ύλης. Και ο Θεός, αποβλέποντας το συμφέρον, απέκοψε την κακία από τους ανθρώπους και δόρισε το νου και τη σοφία και γνώση και διάκριση του καλού, για να γνωρίζουμε ότι η κακία μας δημιώνει και να την αποφεύγουμε. Ο ασυλλόγιστος όμως άνθρωπος ακολουθεί την κακία και καφιέται για αυτήν και αγωνίζεται πιασμένος από αυτήν όπως σε δίχτυα. Ποτέ δεν μπορεί να σηκώσει επάνω στο κεφάλι του και να δει, επάνω το κεφάλι του και να δει και να γνωρίσει το Θεό, ο οποίος τα πάντα δημιούργησε για τη σωτηρία και θέωση του ανθρώπου. 169. Τα θνητά λυπούνται επειδή προγνωρίζουν ότι θα πεθάνουν. Και η αθανασία, επειδή είναι αγαθό, πηγαίνει στις όρθιες και ενάρετες ψυχές. Ενώ ο θάνατος, επειδή είναι κακό, πηγαίνει στην ανόητη και άθλια ψυχή. 170. Όταν με ευχαριστία πλαγιάσεις το στρώμα σου, τότε φέροντας μπροστά σου τις ενεργησίες και την τόση πρόνοια του Θεού, γεμίζεις από καλές σκέψεις και χαίρεσαι περισσότερο και εφραίνεσαι και γίνεται ο ύπνος του σώματος νυφαλιότητα και αγρυπνία της ψυχής. Και το κλείσιμο των ματιών σου αληθινή όραση του Θεού και η σιωπή σου και οφρώντας το αγαθό προσφέρει ολόψυχα με πνευματική αίσθηση δόξα που ανυψώνεται στο Θεό των όλων. Γιατί όταν λείπει η κακία, η ευχαριστία και μόνη της αρέσει στο Θεό, παραπάνω από κάθε πολυτελή θυσία. Γι' αυτό, σε αυτόν ανήκει η δόξα, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.